Πρώτα το πρόβλημα είναι υπερβολικά σοβαρό. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο απλά σοβαρό. Και δεύτερον, δεν τραβιούνται τα αυτιά τους, δυστυχώς. Ο Έλληνας, και όχι μόνο οι δικοί μου δημότες, δεν έχει μια καλή σχέση, μια φιλοσοφία καλή με το νερό. Δυστυχώς το σπαταλά, δεν καταλαβαίνει τη σπουδαιότητά του και ειδικά στη δικιά μας περιοχή δεν καταλαβαίνουμε το πόσο μεγάλη έλλειψη έχουμε και το πόσο μεγαλύτερη έλλειψη θα έχουμε στο μέλλον. Mm-hmm. Αν συνεχίσουμε την ίδια πολιτική, με τη σφόδρα μεγάλη πιθανότητα να υπάρχουν πάλι οι λίγες βροχοπτώσεις που έχουμε κάθε χρόνο. Γιατί εμείς είμαστε ένα δήμος ο οποίος δεν έχουμε φανιακά νερά. Είμαστε ένας δήμος που βασιζόμαστε στις βροχοπτώσεις που θα πέσουν κάθε έτος για να ανέβει ο υδροφόρος ορίζοντας και πιθανόν να βελτιωθεί και η ποιότητα του νερού. Δυστυχώς οι κύκλοι που κάνει η κλιματική αλλαγή και το κλίμα γενικά του πλανήτη φαίνεται ότι οδηγεί νομοτελειακά σε ακόμα λιγότερες βροχοπτώσεις. Ξεκινώντας λοιπόν από τα νότια του Δήμου και ανεβαίνοντας προς τα πάνω, αλλά και σε όλη την πλευρά του, και στο Μυρδό και στο Λακωνικό κόλπο, η θάλασσα μπαίνει μέσα. Mm-hmm. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα υφαλμήρυνσης και οι καλλιέργειες σιγά σιγά έχουν αρχίσει και έχουν πρόβλημα, καταστρέφονται, αλλά το ίδιο έχουμε και με το θέμα και με το νερό της ίδρυσης στο Δήμο, διότι όπως έχουμε πει πολλές φορές, εμείς το νερό που αντλούμε για την ίδρυση είναι από τον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα που αντλείται και για την άρδεση. Mm-hmm. Αν τα συνδυάσετε λοιπόν αυτά τα δύο και μετρώντας την αγωγημότητα που ουσιαστικά είναι το πόσο αλάτι έχει μέσα το νερό, να το πούμε πιο λαϊκά, η οποία ανεβαίνει κάθε χρόνο, όπως σας είπα, είναι νομοτελειακά σίγουρο ότι τα επόμενα 10, 15, 20, 25 χρόνια, δεν μπορώ να πω πόσο, η κατάσταση θα επιδεινώνεται μέχρι που καμία καλλιέργεια δεν θα είναι συμβατή με την ποιότητα πια του εδάφους και του κλίματος, και από εκεί και πέρα θα υπάρξει ένα μεγάλο θέμα ερημοποίησης. Το νερό που μετά μπορεί να είναι με εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, αλλά δεν θα είναι όμως η άρδευση, και έτσι θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Αυτό ήταν το καμπανάκι που κρούω κάθε χρόνο. Και το δεύτερο καμπανάκι, το πιο ειδικό, είναι ότι στους δημότες εμείς το νερό της ίδρυψης το δίνουμε αυστηρά μόνο για να κάνουν να το χρησιμοποιούν στο σπίτι. Ναι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εκεί Υγείας ξέρει ότι το μάξιμο που μπορεί να καταναλώσει, δικαιολογείται ένα άτομο κάθε μέρα, είναι 200 λίτρα. Mm-hmm. Για να κάνετε ένα υπολογισμό και δείτε τι νερό δίνουμε εμείς και τι νερό σπαταλάει ο καθένας, θα δείτε ότι είναι πολλαπλάσιο. Φυτεύουν ελιές, φυτεύουν μποστάνια, το ξοδεύουν, καθαρίζουν αυλές, πλένουν αυτοκίνητα και ειδικά τις ώρες μεγάλης αιχμής. Και έτσι το δίκτυο το μεγάλο των γεωτρήσεων που περνάμε τις 150 και τις 250 δεξαμενές με ένα τεράστιο δίκτυο ίδρυψης δεν είναι ικανό να δώσει την απαιτούμενη ποσότητα, ειδικά όταν έχουμε σαραντάρια τα απογέματα που γυρίζουν όλοι στο σπίτι. Και έτσι καταβάλουμε μια μεγάλη προσπάθεια, τεράστια, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των δημοτών. Αλλά όπως φαίνεται, επειδή κάποιοι καταναλώνουν πολύ περισσότερο νερό, δεν φτάνει. Mm-hmm. Και όπως σας είπα και προείπα, δεν θα φτάσει και στο μέλλον. Έχουμε κάνει τώρα μια κίνηση και θα μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα για να βάλουμε παλμικά υδρόμετρα σε όλες τις δεξαμενές να δούμε τι γίνεται, και θα καταγραφεί αυτό που είναι. Το κόστος του νερού είναι 40 λεπτά το κυβικό, δηλαδή μιλάμε ότι είναι πολύ λιγότερο το κυβικό που παρέχουμε από να αγοράσει ένα μπουκαλάκι νερό μισό λίτρο, το οποίο είναι 50 λεπτά. Mm. Και από εκεί και πέρα είναι σίγουρο ότι αν έχουμε επίσης ομογενοποιήσει σε όλο το Δήμο την τιμή του νερού. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ζάρακας με τους Μολάους, τη Μονεβάσια, τον Ασοπό και τις Βίες έχει το ίδιο κόστος νερού. Γιατί δεν θέλαμε να, αφού ενώθηκε ο Δήμος και έγινε ένας ο καλλικρατικός, να έχουμε διαφορές. Αλλά αυτό όμως επιβαρύνει γενικότερα τα πράγματα. Και αν ο άλλος δεν το σέβεται το νερό και το σπαταλά, δεν μπορεί να υπάρξει λύση όσο νερό να τους παρέχουμε εμείς στο μέλλον. Εάν δεν υπήρχαν τα προγράμματα τα οποία τα έχουμε ακολουθήσει και έχουμε αλλάξει με εκατομμύρια ευρώ όλα σχεδόν τα τμήματα του αμοιάντου στο Δήμο και τα παλιά σιδεροσωλήνες και τα λοιπά, και έχουμε υποβάλει και ένα μεγάλο τώρα, μια μεγάλη πρόταση στην περιφέρεια, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ που σχεδόν ολοκληρώνουμε αυτό το κομμάτι, και με τις γεωτρήσεις που ανορίσουμε κάθε χρονιά που είναι 4-5 μπορεί και παραπάνω, μαζί με τα δίχτυα, με τα σπιτάκια, με τα αντλητικά συν τις ζημιές, θα έπρεπε να έχουμε ένα κόστος νερού που να φτάνει τα 5 ευρώ. Μάλιστα.
Αυτή είναι η κατάσταση και γι' αυτό εγώ τους ζητάω κάθε χρόνο να μην κασπαταλάνε, να μην το χρησιμοποιούν για να ποτίζουν ελιές, άλλες καλλιέργειες, μεγάλους κήπους, να μην βάζουν αυτά τα αυτόματα συστήματα της σύδρευσης, γιατί αυτά δεν μπορούν να τα ελέγξουν και έχουν τεράστιες καταναλώσεις. Mm-hmm. Και τελικά με όλα αυτά καταφέρουμε να κρατάμε το κομμάτι του νερού της σύδρευσης μέσα στο Δήμο σε μια ισορροπία, χωρίς να χρωστάμε κάτι, να είμαστε ακριβώς όσο πρέπει και να μπορούμε να κάνουμε και πράγματα. Και όπως σας είπα, σε ένα Δήμο ο οποίος έχουμε 40 κοινότητες και με 80 οικισμούς, μιλάμε για ένα τεράστιο σύστημα. Ναι, γιατί ναι. Εμείς δεν έχουμε και ΔΕΙΑ, mm-hmm. το δουλεύουμε με διαφορετικό τρόπο. Είναι κακό αυτό που λέω. Είναι κακό αυτό που λέω, αλλά δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις χρειαζόμαστε βούρδουλα. Τη λογική των προστήμων την έχετε σκεφτεί ή δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, αυτό είναι δύσκολο να πηγαίνεις να βάλεις πρόστιμο. Αυτό που συνιστάμε, να υπάρχει δυνατότητα. Αυτό που συνιστάμε εμείς και τους λέμε στους προέδρους, να κάνουν μια επιτροπή, να βγαίνουν στα σπίτια, να δουν πού καταναλώνει ο άλλος και ο καθένας το νερό και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει πρόβλημα, τους κόβουμε το νερό. Mm-hmm. Αν δεν συμμορφωθεί με αυτό που είναι. Μάλιστα. Εδώ μεταξύ, πώς να σας πω, εάν δεν το κατανοήσει ο Έλληνας πόσο σοβαρό θέμα είναι το κυρίαρχο το νερό, δεν θα μπορέσει ποτέ να διαχειριστεί, να το διαχειριστεί γενικότερα η χώρα. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Το κομμάτι το οποίο έχει μείνει πιο παραμελημένο είναι το θέμα των υδάτων γενικά στη χώρα. Έχουν γίνει κάποια βήματα με τις γεωτρήσεις, με την καταγραφή, με το να δοθούν οι άδειες. Εμείς έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά το κράτος δεν στελεχώνει τις υπηρεσίες αυτές για να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία. Και έτσι έχει έναν, δύο, τρεις υπαλλήλους μέσα σε ένα δωμάτιο με στίβες ετοιμάτων, ναι. οι οποίοι άνθρωποι είναι λογικό ότι δεν προλαβαίνουν να τα κάνουν. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα πρέπει η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, η προηγούμενη και αυτή, να σκύψει πάνω σε αυτό το κομμάτι και να το προχωρήσει και να γίνουν πολύ αυστηρότερα τα μέτρα και ο τρόπος που διαχειρίζεται το νερό όλη η Ελλάδα. Εντάξει, κάποιες περιοχές μπορεί να είναι πιο πλούσιες, πιο τυχερές, να το πούμε έτσι, και να έχουν περισσότερο νερό, αλλά γενικότερα η χώρα πάσχει. Εάν λοιπόν δεν γίνει μια πολύ σοβαρή πολιτική σε αυτό το νερό, όχι μόνο της σύδρευσης αλλά και της άντεσης. Γιατί όπως σας γράφω μέσα, αν θυμάμαι καλά, το γράφω στην ανακοίνωση, το μεγαλύτερο ποσό το καταναλύεις και άντεση. Και επειδή έχω εγώ μεγάλη εμπειρία και σαν αγρότης, αλλά και σαν χημικός και σαν καλλιεργητής γενικότερα, ξέρω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να κάνει μια καλύτερη πολιτική νερού, πιο αυστηρή, πιο επισταμένη, με καλύτερο σχεδιασμό, έτσι ώστε αυτό το αγαθό, το οποίο το μόνο, ίσως ο μοναδικός πλανήτης, ίσως, mm-hmm. που το χρησιμοποιεί, γιατί ουσιαστικά ξέρετε, 70% νερό είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Να μπορέσει να υπάρξει μια καλύτερη συμπεριφορά, ένα καλύτερο σχεδιασμός, μια καλύτερη κουλτούρα αυτού που το χρησιμοποιεί. Mm-hmm. Αυτά για τα αγροτικά και στα τουριστικά. Σίγουρα φέτος το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό. Αλλά η κίνηση μέχρι στιγμής δείχνει ότι κάτι θα γίνει. Δεν ξέρω ποια εικόνα έχετε μέχρι την ώρα που μιλάμε. Θα σας πω τι έχω αποκομίσει εγώ. Πρώτα-πρώτα στα αγροτικά είχαμε ένα καύσωνα μεγάλο, ο οποίος ήταν εντελώς παράτερο στα μέσα Μαΐου. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν είχε επαναληφθεί ποτέ. Δηλαδή 39 και 40 περισσότερες περιοχές. Mm-hmm. Και έτσι σε κάποιες καλλιέργειες, εσπεριδοειδή και ελιές, έχουμε κάποιες ζημιές. Αυτές στο επόμενο διάστημα ήδη θα αρχίσουν να φαίνονται. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή και να δούμε τι μπορεί να αποζημιωθεί από αυτά. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα για τον τουρισμό, βλέπω ότι πράγματι δειλά-δειλά οι περιοχές οι τουριστικές ανοίγουν. Εμάς η σεζόν η κανονική ούτως ή άλλως άνοιγε λίγο αργότερα, ναι. από τις αρχές Ιουλίου, γύρω στις 15-20. Παρατηρώ ένα φαινόμενο ότι τα καφενεία και τα καφέ είναι γεμάτα, mm-hmm. ενώ τα καταστήματα εστίασης δεν έχουν τόση πολλή κίνηση. Mm-hmm. Ίσως να αποδίδεται ότι ο κόσμος αλλιώς έμαθε στην καραντίνα, mm-hmm. αυτό. Και αυτή τη στιγμή ξοδεύει λιγότερα, ίσως τρώει σπίτι του, ίσως μαγειρεύει, βγαίνει λίγο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει πολύ περισσότερο τα καταστήματα της εστίασης. Ας ελπίσουμε ότι θα εξορροπήσει. Τώρα στις περιοχές τις τουριστικές τις δικές μας έχει κάποια κίνηση. Mm-hmm. Και δεν είναι αυτή που είχε τα άλλα χρόνια, σίγουρα. Αλλά δεν είναι και άδειες. Mm-hmm. Ένα μεγάλο όμως στοίχημα, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε την υπόθεση του κορονοϊού, η οποία ποτέ δεν έφυγε από μπροστά μας. Mm-hmm. Και δυστυχώς και εδώ αλλά και σε άλλες περιοχές που ξέρω έχουν ατονίσει τα μέτρα.
Και οπωσδήποτε η είδηση αν ενός κρούσματος κορονοϊού θα βλάψει τουριστικά οποιαδήποτε περιοχή από αυτές είναι. Γιατί μιλώντας με ξενοδόχους, αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να κλείσουν κάποιο δωμάτιο ή στα ενοικιαζόμενα, τους κάνουν ενδελεχή έτσι, ανάλυση αυτή για να τι μέτρα έχετε, τι θα κάνουμε, πώς το ένα τ' άλλο πριν κλείσουν. Mm-hmm. Δηλαδή ο πελάτης τη θέλει την προστασία του. Ναι, σίγουρα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και εμείς σαν Δήμος προσπαθούμε να τηρούμε όλα τα μέτρα της προστασίας, αλλά θα πρέπει, όπως λέμε, να είναι και στην ατομική ευθύνη του καθενός. Γιατί υπάρχει και το τυχαίο, όσο και να προβλέψεις, όσο και να κάνεις κάτι. Mm-hmm. Αλλά παίρνοντας όμως τα μέτρα, μειώνεις και την πιθανότητα αυτού του τυχαίου να γίνει. Οπότε ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι να μην το ξεχάσουμε αυτό το καλοκαίρι αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον δεν είχαμε κρούσματα, ας το εξαργυρώσουμε κάπως έτσι, με μια έτσι τουριστική ήδη εξαργυρώνεται με αυτό, mm-hmm, αλλά πρέπει να διατηρηθεί, αυτό σας λέω. Mm-hmm, ναι. Ωραία, εύχομαι κάθε καλό, κάθε επιτυχία για το Δήμο Μονεβασιάς και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.